Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στην εκδήλωση. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία παρέμβαση απέναντι στην προπαγανδιστική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ψευδεπίγραφη επωνυμία για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται να ανησυχεί για αυτό το μέλλον. Όταν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για Ευρώπη, εννοεί βασικά τον εαυτό της. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε εξ αρχής ότι άλλο η Ευρώπη, η Ήπειρος με τους λαούς της, και άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διακρατική ένωση, αυτό το κατασκεύασμα των μονοπωλίων για να στηρίζει την κερδοφορία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν ανησυχεί γενικώς για το μέλλον της Ευρώπης, ανησυχεί για το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήματος που υπηρετεί. Ανησυχεί γιατί όλες οι μεγάλες διακηρύξεις και υποσχέσεις στους λαούς για ευημερία, για κατάργηση της ανεργίας, γιατί αυτοί ήταν στόχοι που παλιά τους λέγανε και εμείς παλεύουμε για να καταργήσουμε την ανεργία, ή για τα δικαιώματα γενικώς των εργαζομένων, όχι μόνο διαψεύστηκαν εδώ και πολλά χρόνια, αλλά καταγράφηκε και ιστορικά πισωγύρισμα αντιστρόφως ανάλογο από τις δυνατότητες της εποχής μας που δημιουργεί η πρόοδος και της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις λαϊκές αντιδράσεις, γιατί προωθεί ένα νέο αντεργατικό πλαίσιο μέτρων και μηχανισμών, ένα πραγματικό τσουνάμι της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής στρατηγικής, που ήδη επιβαρύνει και πάλι τις πλάτες των ίδιων θυμάτων της πολιτικής της, των εργαζομένων, της νεολαίας, του λαού, προκειμένου να τροφοδοτήσει τα ήδη γεμάτα πορτοφόλια των καπιταλιστών και να φουσκώσει τα πανιά των επενδυτικών του σχεδίων. Όσο πιο πολύ κατανοείται η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στη ζωή αυτών που παράγουν τον πλούτο και αυτών που προκλητικά τον κλέβουν και τον καρπώνονται, σε συνθήκες που γίνεται πιο αδιαφυσβήτητο ότι τα κέρδη και η χλειδί των εκμεταλλευτών προϋποθέτουν την ένταση της εκμετάλλευσης και την επέκταση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, θα δυναμώνουν τα σημερινά αγωνιστικά ριάκια. Θα γίνονται χήμαροι αποφασισμένοι να αναμετρηθούν με τον πραγματικό αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου, τα κόμματα και τις ενώσεις του, για να απολαύσουν οι λαοί όσα στερήθηκαν για να γίνουν αυτοί οι ιδιοκτήτες του πλούτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα ανησυχεί γιατί δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη των αλλεπάλληλων κρίσεων, τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς των καπιταλιστικών κρατών που την αποτελούν, τις αντιθέσεις με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, την Κίνα, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που οξύνει παραπέρα ο υπεραλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι αξεπέραστες οι αντιφάσεις αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, ενώ ήδη οι υπεραλιστικοί οργανισμοί καταλήγουν σε όλο πιο δυσίωνες προβλέψεις, με ορατά τα σημάδια επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας και με αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης μιας νέας διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης. Σε αυτές τις συνθήκες οξύνονται οι ανταγωνισμοί, φτάνοντας μέχρι την ανοιχτή υπεραλιστική σύγκρουση, όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ουκρανία. Δύο μπλοκ υπεριαλιστών επί της ουσίας συγκρούονται εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν την τυπική έναρξη του πολέμου με την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, και απ' την άλλη το υποδιαμόρφωση ευρασιατικό μπλοκ Ρωσία και Κίνα. Ανταγωνισμοί εκφράζονται και στο εσωτερικό των καπιταλιστικών κρατών, ειδικά αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα δείχνουν πως ο πόλεμος θα διαρκέσει και μάλιστα σε κατεύθυνση κλιμάκωσης, με τον κίνδυνο γενίκευσής του να μεγαλώνει. Η τεράστια συγκέντρωση πυρός στην περιοχή του πολέμου με δεκαπλασιασμό των στρατευμάτων στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 300.000, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και σε άλλες χώρες, όπως τώρα στη Σουηδία και στη Φιλανδία, το νέο ράλι εξοπλισμών, η επέκταση της δράσης του ΝΑΤΟ σε όλη την Ιδρώγειο, σηματοδοτούνται από τις επικίνδυνες αποφάσεις για τη νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, που καταλήχθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο της Μαδρίτης.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με στρατιωτικές δυνάμεις, όπλα και βάσεις βυθίζουν το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Αυτοί δεν διασκεδάζονται με τις γελοιότητες της κυβερνητικής προπαγάνδας, για παράδειγμα ότι ο λαός στην Αλεξανδρούπολη πρέπει να πανηγυρίζει γιατί οι Αμερικανονατοικοί μακελάριδες βγαίνουν στην πόλη, λέει, και τρώνε για πρωινό πολλά αυγά στην κατησιά τους. Και κάπως έτσι, με τα ματωμένα δολάρια τους, θα έρθει κάποτε και ανάπτυξη. Για τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η είδηση ήταν το πρωινό των νατοικών ράμπο, όχι όμως η διαδήλωση που μπλόκαρε τη φορτοεκφόρτωση του αμερικάνικου πλοίου με πολεμικό υλικό στην Αλεξανδρούπολη. Μέτρησαν τα 7.000 αυγά των νατοικών, αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να μετρήσουν τις χιλιάδες νεολαίους διαδηλωτές που βούλιαξαν το λιμάνι του Βόλου στην 31η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ, που σάλπισε δυνατό μήνυμα νεανικής αντεπίδεσης και διεθνιστικής αλληλεγγύης συμπόρευσης της νεολαίας με το ΚΚΕ. Για καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, για να μην πάρει ο λαός καμιά πλευρά των υπεριαλιστών που και οι δύο επιτίθεται σε βάρος του. Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της αστικής τάξης της Ελλάδας και της Τουρκίας, η τελευταία πραγματοποιεί παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο πλαίσιο του δόγματος της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας από τουρκικά μαχητικά που έφτασαν ως και έξω από την Αλεξανδρούπολη πρόσφατα, αποκαλύπτοντας τι είδους ασφάλεια παρέχουν και οι βάσεις και οι Ευρωατλαντικοί. Στην πράξη, διαψεύδονται οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και στους άλλους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κάποιο είδους ασπίδα προστασίας. Η πραγματικότητα είναι άλλη και σκληρή, με απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, μεταξύ άλλων και αυτών περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, την οποία συνδέει με αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας τους. Ακόμα για αυτές τις μέρες εντείνονται οι παρουσιάσεις και οι προβολές προκλητικών χαρτών. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο όμως γύρω από τη στάση των Ευρωατλαντικών, αφού έχουν θέσει στόχο τους το τράβηγμα της Τουρκίας από τη Ρωσία για τη θωράκιση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και εδώ εμπλέκονται οι σχεδιασμοί για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ με οδυνηρούς συμβιβασμούς για τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη που αναδεικνύει την ανάγκη ο αγώνας ενάντια στον άδικο πόλεμο, τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τα επικίνδυνα σχέδια στο Αιγαίο, ο αγώνας για καμία αλλαγή συνόρων να συνδεθεί με την πάλη για αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον λαό στην εξουσία. Για να πει ένα τέρμα στις αιτίες που γεννούν άλλοτε τον πόλεμο, άλλοτε την ειρήνη με το πιστόλι στο κόρταφο των λαών. Αλήθεια, μόνο θυμηδία και πικρά σχόλια στο λαό μπορούν να προκαλέσουν σήμερα όλα όσα αστικά κόμματα κάποτε έταζαν πως θα έρχονταν για το λαμπρό και σίγουρο μέλλον, για την Ελλάδα της ευημερίας όπως λέγανε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι δεν έλεγαν για επιγείς ειρήνη, για σύγκληση των οικονομιών όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα ανοίξουν οι μεγάλες αγορές των εκατομμυρίων, των εκατοντάδων εκατομμυρίων και θα δει ο λαός άσπρη μέρα και χρυσά κουτάλια. Ποιος δεν θυμάται τα αλίστου μνήμης απλά μαθήματα καπιταλιστικής οικονομίας που προσπαθούσαν να περάσουν στο λαό όλες οι κυβερνήσεις. Ότι τάχα ο ανταγωνισμός, η απελευθέρωση των αγορών θα φέρουν φτηνότερες τιμές, καλύτερα προϊόντα για να κερδίζουν και οι επιχειρήσεις και ο λαός. Οι παλιότεροι τα θυμούνται. Οι νεότεροι μπορούν να μάθουν τα μεγάλα λόγια των αστικών κομμάτων στη χώρα μας για να αποσπάσουν τότε τις συνένεσεις του λαού μας, χωρίς ασφαλώς ποτέ να του ζητήσουν ούτε τη γνώμη του για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την ΟΝΕ. Όλες αυτές οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα αποτελούν πετυχημένα ανέκδοτα σήμερα, που για όλο και περισσότερες λαϊκές οικογένειες έχει μετατραπεί σε βουνό ανυπέρβλητων εμποδίων το να έχουν ρεύμα, βασικά τρόφιμα, βενζίνη, θέρμανση ή κλιματισμό να μπορούν να καλύψουν τον νίκη τους. Η καπιταλιστική αγορά, αυτή η οικονομία που λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος των επιχειρήσεων, που θρέφεται από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, είναι όπως η κλεψίδρα. Γεμίζει κέρδη από τη μια πλευρά των καπιταλιστών,
που λείπουν από το εργατικό λαϊκό τραπέζι απ' την άλλη. Δεν γίνεται να κερδίζουν και οι δύο. Επειδή χάνει ο εργάτης, επειδή ακριβώς τον εκμεταλλεύονται και τον ληστεύουν, γι' αυτό κερδίζουν οι όμιλοι. Καπιταλιστικό σύστημα λοιπόν win-win δεν υπάρχει, ούτε και θα υπάρξει ποτέ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, αποτελούν τη μεγάλη μπάνκα που συγκεντρώνει τον ιδρώτα και τον μόχθο των εργαζομένων από την άγρια φορολογία τους, από τους δασμούς, για να χρηματοδοτούν απευθείας τις business των επιχειρηματιών για εξασφαλισμένα κέρδη και εκ του ασφαλούς επενδύσεις. Η πράσινη στρατηγική, η νέα μεγάλη ιδέα του κεφαλαίου, δείχνει ήδη εδώ και χρόνια και ακόμα περισσότερο τώρα τα δόντια της στο λαό, και μόνο το ΚΚΕ έγκαιρα είχε προειδοποιήσει και την είχε αντιπαλέψει. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράσινο και δήθεν καλό για το περιβάλλον είναι ότι συμφέρει το κεφάλαιο. Πράσινη και καθόλου αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πλέον προφανής καταστροφή του περιβάλλοντος, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, που όχι μόνο σκοτώνει λαούς, αλλά και μολύνει για δεκαετίες με τοξικά απόβλητα, με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο νερό, στο φυσικό περιβάλλον. Πράσινη και χρηματοδοτούμενη είναι και η καύση των απορριμμάτων, το φυσικό αέριο και η επαναρρεοποίησή του, που εκλείει μεθάνιο, που είναι βεβαίως πολύ πιο επικίνδυνο από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι γνωστό ότι η επαναρρεοποίηση του φυσικού αέριου μολύνει θάλασσες, πλήττει την αλληλεία, ενώ μετατρέπει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο σε εξάρτηση από το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, που έχει όμως εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα στην κερδοφορία των Ελλήνων εφοπλιστών, που το μεταφέρουν με το αζημίωτο, ελέγχοντας ως και τις πλατφόρμες επαναρρεοποίησης τους στην Ελλάδα. Γιατί οι εφοπλιστές έχουν και τις πλατφόρμες, λέγουν με τις επενδύσεις τους και τις πλατφόρμες επαναρρεοποίησης. Χώρια τα αφορολόγητα πετρέλαια, χώρια το γενικό αφορολόγητο που έχουν, χώρια τις δύο αυξήσεις που έχουν κάνει μέσα στο καλοκαίρι και κάνουν ακόμα πιο δύσκολο για την εργατική λαϊκή οικογένεια στοιχειοδός να πάει σε ένα νησί για διακοπές. Αυτοί λοιπόν, οι προστάτες του περιβάλλοντος, πρόσφατα βάφτισαν πράσινο τόσο το φυσικό αέριο, ως και την πυρηνική ενέργεια, ενώ μέχρι πρότινος την απέκλεια. Η ελληνική αστική τάξη από την πλευρά της και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα από το 2011 πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση και υλοποίηση του επιζήμιου για το λαό ευρωνοσιακού σχεδιασμού που καθρεφτίζεται στους ασήκοντους λογαριασμούς ρεύματος, στην ακρίβεια στην αντλία, στα πανάκριβα τρόφιμα παντού. Αυτός ο σχεδιασμός προβλέπει την απολιγνητοποίηση, δηλαδή με το στανιό, ο πάμφθινος και σε επάρκεια στη χώρα μας λιγνίτης, να καταστεί τεχνητά ακριβώς και ασύμφορος, με φόρους και επιβαρύνσεις, όπως και να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες και να απολυθούν χιλιάδες εργάτες. Τώρα μάλιστα ζητούν από το λαό να πληρώσει ξανά από την άλλη τσέπη για να επανέλθουν οι λιγνίτες προσωρινά. Επιλέχθηκε δε η μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ο λαός χρηματοδοτεί για σίγουρη κερδοφορία μέσα από τους πράσινους φόρους, το εμπόριο ρήπων και το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και τώρα η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι μόνες τους οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες. Επί της ουσίας, να πως από πριν καν τον πόλεμο στην Ουκρανία εκτοξεύτηκε η τιμή του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, του ρεύματος και όλων των προϊόντων. Να οι αιτίες που φέρνουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που δεν ξεπλένονται ούτε με τα διάφορα κυβερνητικά ΠΑΣ και ούτε κατά διάνοια δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την εκτείναξη της ακρίβειας. Ας αναλογιστεί και μόνο κάποιος ότι με βάση την τελευταία λέξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής της, με την εφαρμογή του οράματός της περί πράσινης στρατηγικής, οι κυβερνήσεις στη Γερμανία προειδοποιούν το λαό ότι το πιο πιθανό είναι να ξεπαγιάσει από φθινόπωρο με ελλείψεις και απλησίαστες τιμές. Στη Γαλλία, χθες ανακοίνωσαν ότι να περιμένετε για το 2022 και το 2023 πολλές διακοπές ρεύματος. Ενώ στην Ελλάδα
που όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει θέμα επάρκειας, ο λαός ζει τι σημαίνει να έχει τυπικά και φυσικό αέριο και ρεύμα και air condition, εκτός από αυτούς που τους κόβω το ρεύμα βέβαια, και να τρομάζει την ιδέα να τα ανάψεις. Δεν πρόκειται για μια προσωρινή έκτακτη κατάσταση, για παράδειγμα που οι μισθοί εξανεμίζονται μόλις πληρώνοντας τον νίκη και το ρεύμα, γιατί για να κερδοφορήσουν οι όμιλοι, για να εκτοπίσουν τους ανταγωνιστές τους, κάποιος πρέπει να πληρώσει βαρύ λογαριασμό φόρων, αλληλοκυρώσεων, επιδοτήσεων, ανταγωνισμών, και αυτός πάντα είναι ο λαός. Μόνο το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, λιγνίτη, υδροελεκτρικά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρή εγκατάσταση και επιλογή περιοχών, γεωθερμία και άλλες πηγές. Για τις λαϊκές ανάγκες, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρήπων, χωρίς το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους. Σχέδιο που βγάζει τον ίδιο το λαό και τις ανάγκες του στο προσκήνιο με την οικονομία και την εξουσία στα δικά του χέρια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μιλούν για την περιβόητη κοινοτική αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ευρωπαϊκές λύσεις που αργούν, λέει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Αυτή όμως δεν αργεί γιατί έχει στόχο να βγάλει φιλολαϊκές αποφάσεις, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς άλλως θα γινόταν αυτό, μιας και αυτή ευθύνεται για εδώ που έχουμε φτάσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί γιατί κράτη μεταξύ τους, όμιλοι ανάμεσά τους, συγκρούονται για το ποιος θα αρπάξει πρώτος, ποιος θα κερδίσει περισσότερα από τους λαούς και τα δικαιώματά τους. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις φιλολαϊκές απαντήσεις της Κομισιόν σε ερωτήσεις των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμποδίζει τις ομαδικές απολύσεις, όπως αυτές τα πετρέλαια καβάλας, δήλωσε πρόσφατα απάντοντας ερώτησή μας. Άλλη απάντηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει το ελεύθερο να κλείσει τη Λάρκο και να αποπληρώσει τα πρόστιμα που της επιβάλλαμε. Ή, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Ο κατάλογος τέτοιων κοινικών τοποθετήσεων είναι μακρύς. Άλλωστε, ο νόμος Χατζηδάκη, ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου και του Κατρούγκαλου, το χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, η ελαστική εργασία, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων φέρουν τη σφραγίδα των ευρωενωσιακών οδηγιών και κανονισμών που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Η κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κυβερνήσεων φάνηκε και μέσα στην πανδημία, που έβγαζαν φυρμάνια χωρίς φράγκο για την υποστήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Χρήμα άφθονο έρεε, μόνο σε σχεδιασμούς περαιτέρω εμπορευματοποίησης της υγείας, ενώ πράγματι αποκάλυψη ήταν το πιάτσικο ανάμεσα στα κράτη-μέλη που ακολούθησε τις παραγγελίες των εμβολίων και το όργιο των ανταγωνισμών ανάμεσα στις φαρμακοβιομηχανίες. Με το ίδιο κριτήριο τα κέρδη των ομίλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα των προσφύγων και οι υπερρεαλιστικές επεμβάσεις της προκαλούν όλη αυτή την καταστροφή και τον ξεριζωμό. Έτσι, ανοίγει την πόρτα σε πάμφθινο, εύκολα προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό, γιατί έτσι βλέπει τους πρόσφυγες στην Ουκρανία την ώρα που επιφυλάσσει άγρια καταστολή μέχρι θανάτου στους υπόλοιπους ξεριζωμένους, που απλά δεν χρειάζεται, όπως έγινε πρόσφατα στη Μελίγια της Ισπανίας, αλλά και στα πολύ νεκρά ναυάγια στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι κατατρεγμένοι αντιμετωπίζουν τον εγκλεισμό σε κολαστήρια, σε υπερδομές φυλακές, και αν γλιτώσουν την καταστολή και τις επαναπροωθήσεις στα νύχια της Frontex και της Europol, θα καταλήξουν εκεί, αλλά επίσης αν γλιτώσουν και από την καταστολή των ελληνικών αρχών καταστολής. Αυτή η βαρβαρότητα συμπληρώνεται με τον αντικομουνισμό, το φακέλωμα, τις διώξεις και τις συλλήψεις συνδικαλιστών και άλλων αγωνιστών, σαν αυτές που βιώσαμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στις νατοικές φάλακες, στις σχολές με τα ΜΑΤ και την προώθηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Με την πυγμή της καταστολής επιχειρούν να περάσουν το νομοσχέδιο που ολοκληρώνει τη λειτουργία των ΑΕΗ με όρους εμπορικού κέντρου, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά προϊόντα, καθώς προωθούν και το σχολείο που υπηρετεί την αγορά, προετοιμάζοντας την νεολαία να ζει διαρκώς, λέει, σε ενεργητική αβεβαιότητα. Ποιο είναι το σύγχρονο και το μοντέρνο? Να αλλάζεις 5 με 7 επαγγέλματα για να μην νιώσεις και σιγουριά στη ζωή σου.
προωθώντας όλα τα παραπάνω Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις επιδιώκουν να μην μείνουν πίσω από τους ανταγωνιστές τους, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία. Γι' αυτό επιταχύνουν αντεργατικούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης και αντιλαϊκά μέτρα, ενώ με την ψευδεπίγραφη συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να παρέμβει στις συνειδήσεις των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποσπάσει τη στήριξή τους στο ευρωνοσιακό σχέδιο με μια επιχείρηση εξαπάτησης, ότι μάλιστα αυτοί τάχα συνδιαμορφώνουν και τις αποφάσεις της. Παίρνουν μέτρα γιατί αυτές οι αλλεπάλληλες μεγάλες διαψεύσεις ψεύτικων προσδοκιών μπορούν να τις αντιληφθούν καλύτερα πλέον οι λαοί σε κάθε ζήτημα. Οι ίδιες οι επίσημες έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι μόλις ένα 41% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι καλό, ένα μόλις 31% έχει θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα λιγότερο ένα 25% έχει θετική γνώμη για το Ευρωκοινοβούλιο. Τα επιτελεία τους, εδώ στις Βρυξέλλες, οι ενώσεις των βιομηχάνων παρακολουθούν αυτή την πορεία φθοράς και επιχειρούν να πάρουν μέτρα, νομίζοντας ότι με κάτι τέτοια μπορούν να την ανακόψουν και μάλιστα στην νεολαία. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο οργάνωσαν τη διάσκεψη μαζί με καλοπληρωμένες ηλουστρασιών εκδηλώσεις τύπου Βουλής των Εφήβων, συνάξεις βουλευτών, ΜΚΟ, λόμπι βιομηχάνων, δήθεν για να πάρουν γνώμες. Ανάμεσα στις λεγόμενες αποφάσεις της διάσκεψης είναι η κατάργηση του βέτο για να προωθούνται ταχύτερα και χωρίς χρονοβόρες διευθετήσεις αντιθέσεων ή ούτως ή άλλως αντιλαϊκές αποφάσεις τους. Εκτιμούν απατηλά ότι με κάτι τέτοια μέτρα μπορούν τάχα να λιάνουν τις οξυμένες αντιθέσεις και τους φοδρούς ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη αποφάσισε να πρημοδοτηθούν τα λεγόμενα ευρωκόμματα, που όλα τους, με καταστατική διάταξη, δεν αμφισβητούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει επίσης απαράδεκτα εκλογικά όρια, αλλοιώνοντας τα εκλογικά αποτελέσματα και τη λαϊκή ψήφο, θεσμοθετεί διαβλητές επιστολικές και διαδικτυακές εκλογικές διαδικασίες, ως και ευρωνοσιακή αρχή διεξαγωγής των εκλογών. Ανεξάρτητα πόσα και ποια από αυτά τελικά θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτές οι κατευθύνσεις συνιστούν νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης και επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης των λαών, περιορισμού κάθε ριζοσπαστικής φωνής και ιδιαίτερα των κομμουνιστικών κομμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, μέσα από τη διάσκεψη, κλιμάκωσε και την παραχάραξη της 9ης Μάη, της μέρας που η ιστορία έγραψε και δεν ξεγράφει ότι είναι η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, επιχειρώντας να τη μετατρέψει σε ενιαία μέρα διεξαγωγής ευρωεκλογών. Ενώ ακόμα πασχίζει να την καθιερώσει ως μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κενό όμως θα πέσει και αυτή η εκστρατεία διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας με την ασέβεια στη μνήμη πάνω από 50 εκατομμύρια νεκρών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντικομουνισμός και η παραχάραξη θα πάρουν μαχητική απάντηση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα δεν μπορούν να κρύψουν εύκολα τη σύμπλευσή τους με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των καπιταλιστικών κερδών. Η Μέ Νέα Δημοκρατία επικαλείται τις διεθνείς αρνητικές συγκυρίες και ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική Μητσοτάκη. Και οι δύο τους καλλιεργούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάλπικες προσδοκίες. Η κυβέρνηση ότι όπου να είναι θα έρθει η ευρωενωσιακή λύση που τάχα θα λύσει τα προβλήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά σε αυτές τις λεγόμενες προοδευτικές, με τις λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις, ο λαός περνάει περίπου ζάχαρη. Απλά στην Ελλάδα θέλει να αλλάξει ο Μανολιός και να έρθει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Λένε βεβαίως ψέματα και κρύβουν, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, ότι πίνουν νερό στην ευρωνοσιακή στρατηγική της πράσινης μετάβασης και πάνω απ' όλα αθωώνουν το καπιταλιστικό σύστημα και την οικονομία που κριτήριό της έχει το κέρδος και την οποία όλοι τους μαζί υπηρετούν. Όσα όμως κρύβουν μας έφεραν ως εδώ και θα είναι εδώ με όποια αστική κυβέρνηση και αν μαγειρέψουν μετεκλογικά. Επίσης η έξοδος από τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ, τη θυμόμαστε, είχε και έχει μέχρι σήμερα σε ισχύ όλα τα μνημονιακά μέτρα και κατευθύνσεις.
Έτσι και η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτή συντελείται τώρα, ενώ συνεχίζονται οι μηχανισμοί εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τις συστάσεις αναχώρα και το περμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι εργαζόμενοι νεολαία μπορούν σήμερα να ψηλιαστούν, γιατί κανένας τους, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, διανοούνται πια και να υποσχεθούν μια καλύτερη ζωή, αλλά αρκούνται σε πενταροδεκάρες για μετρημένους ευάλωτους. Ο καπιταλιστικός δρόμος που ακολουθούν και δείχνουν για το μέλλον είναι ήδη σκαμμένος, γνωστός και χρεοκοπημένος, σε βαθιά σύψη και παρακμή. Δεν αλλάζει, όποιος και αν αναλάβει τη διακυβέρνηση. Ήδη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ συζητούν ανοιχτά για το ποιος μπορεί να πάει με ποιον σε κυβέρνηση και το συμπέρασμα είναι αβίαστο. Όλοι μπορούν να πάνε με όλους. Γιατί ξέρετε, παρά τους καυγάδες για δεύτερα ζητήματα, αυτοί δεν περιμένουν καν τα ποσοστά των εκλογών, όποτε και αυτές και αν γίνουν, γιατί υπάρχουν άλλα αδιάψευστα ποσοστά, ότι το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το 80% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας τα έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Ως ΚΚΕ είμαστε περήφανοι που πολύ έγκαιρα προειδοποιήσαμε το λαό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα της. Και δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για την οργάνωση της πάλης πριν να είναι αργά, την ώρα που Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο πρόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός, ψήφιζαν τη συνθήκη του Μάστριχτ που φέτος κλείνει 30 χρόνια και, όπως έλεγε εκείνο το ιστορικό σύνθημα, ψηφίσανε το Μάστριχτ, πληρώνει ο λαός. Λέμε να εκφραστεί και στις εκλογές αυτό που εκφράζεται σε πολλές εκλογικές μάχες, σε σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συλλόγους, στις φοιτητικές εκλογές με την πρωτιά της πασπουδαστικής μετά από 36 χρόνια, δηλαδή εκεί όπου οι εργάτες, οι άνθρωποι του μόχθου, οι νέοι και οι νέες αλλάζουν τους αρνητικούς συσχετισμούς γιατί εμπιστεύονται αυτούς που διεκδικούν και δεν συμβιβάζονται. Αυτούς που σταθερά αντιπαλεύουν την αδιέξοδη για το λαό κυβερνητική πολιτική που οι θέσεις και οι προτάσεις τους εκφράζουν τις λαϊκές ανάγκες. Εμπιστεύονται τους κομμουνιστές και τους άλλους αγωνιστές γιατί ξέρουν πως το ΚΚΕ δεν δίνει λόγο στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους ομίλους και τις ενώσεις τους. Εμπιστεύονται τους κομμουνιστές και τους άλλους αγωνιστές που πρωτοστατούν στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση και σε όλες τις συνθήκες. Γιατί ξέρουν πως το ΚΚΕ ήταν εκεί στην πανδημία, με τα στόματα που έχουν φωνή και κάτω από τη μάσκα, στον υπεριαλιστικό πόλεμο γιατί δεν διάλεξε στρατόπεδο ληστών, αλλά την αυτοτελή πάλη των λαών, για να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες. Βρέθηκε στο πλάι των εργατών για τη διεκδίκηση της παραμικρής ανάσας, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως έγινε με τη μεγάλη νίκη των οικοδόμων, με σημαντικές αυξήσεις για να μην χάσουν το ψωμί τους οι εργάτες επίσης της ΛΑΡΚΟ, της ΙΦΟΥΤ, της ΚΟΣΚΟ, των πετρελαίων Καβάλας. Οι εργάτες σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες δεν περίμεναν κάποια κυβέρνηση να έρθει, να φύγει ή να αλλάξει για να τα διεκδικήσουν όσα κέρδισαν. Έκαναν πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Βασίστηκαν στη δική τους δύναμη, στην οργάνωσή τους, με τη στήριξη του ΚΚΕ και σε κόντρα όλων των κυβερνήσεων βρήκαν ή θα βρουν το δίκιο τους. Το ΚΚΕ μπήκε μαχητικά μπροστά και ενάντια σε οποιαδήποτε επιχείρηση περιορισμού και καταστολής, γράφοντας ιστορία με την εμβληματική πρωτομαγιά του 2020 στο Σύνταγμα της οργανωμένης ανυπακοής, για να σπάσει ο φόβος και η καταστολή στην απαγορευμένη πορεία του Πολυτεχνείου. Σε αυτό το μετερίζει των αγώνων θα βρει ο εργαζόμενος που θα στηρίξει το ΚΚΕ την ψήφο του και την επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε και αν αυτές έρθουν. Μια τίμια και συμφέρουσα επιλογή και για όσους διατηρούν τις διαφωνίες τους με το ΚΚΕ, αλλά μόνο έτσι μπορεί πραγματικά να πιάσει τόπο ο προβληματισμός και η ανησυχία τους για το ποιος πραγματικά μπορεί να βάλει εμπόδια στη σημερινή επίθεση. Γιατί σημασία έχει σήμερα να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ στον καθημερινό αγώνα για να ανασάνει ο λαός, γιατί ΚΚΕ ισχυρό είναι ασπίδα για το σήμερα και ελπίδα για το αύριο. Επιβεβαιώνεται ότι ο λαός είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας
μέσα από την πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ ενάντια στο κεφάλαιο και την εξουσία του, στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων, τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, την πάλη του σε συνθήκες υπεριαλιστικού πολέμου. Το ΚΚΕ όμως ανοίγει δρόμο συνολικότερο. Έχει πολιτικό σχέδιο που θα απαλλάξει το λαό μας μια και καλή από τα καπιταλιστικά δεσμά. Προϋπόθεση είναι η ενέργεια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, άλλα βασικά αγαθά να μην παράγονται ως εμπορεύματα κάτω από τον έλεγχο μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Προϋπόθεση είναι η κοινωνική ιδιοκτησία και ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, με τους εργαζόμενους, το λαό να βρίσκονται στο τιμόνι της εξουσίας. Η σοσιαλιστική, δηλαδή η οικονομική και κοινωνική οργάνωση για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, είναι το σύγχρονο, το πραγματικό νέο στον 21ο αιώνα που μπορεί να διασφαλίσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Ο λαός μπορεί να κάνει παρελθόν τη φτώχεια, την ανεργία, το βάσανο της αβεβαιότητας για το αύριο, με την εξουσία και την οικονομία στα δικά του χέρια, με αποδέσμευση της χώρας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες και κάθε υπεριαλιστική συμμαχία συνολικότερα. Μόνο έτσι μπορεί σήμερα να χτιστεί μια Ευρώπη της φιλίας, της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εποφελούς συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη απάντηση για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα στον 21ο αιώνα. Σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ, σε συνεργασία με άλλα κομμουνιστικά κόμματα, δίνει και θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις. Για το ευτυχισμένο μέλλον των λαών, ώστε όσοι παράγουν τον πλούτο να μπορούν να το απολαμβάνουν χωρίς εκμεταλλευτές. Για να γίνει η αρχή του τέλους των πολέμων των καπιταλιστών. Γι' αυτό και η συμπόρευση με το ΚΚΕ και η ενίσχυση του ΚΚΕ σήμερα είναι συμβολή στον αγώνα και για αυτή την προοπτική. Σήμερα, εδώ, μέσα στην έδρα τους, και έχει αυτό τη δικιά του αξία, τη δικιά του σημασία, συζητάμε με νέους εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές, νέα ζευγάρια, νέες γυναίκες, πώς θα κάνουμε όσο πιο δυνατό, πιο δύσκολο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο πιο φωτεινό και λαμπερό το μέλλον της Ευρώπης των λαών, το μέλλον της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Με ακλόνητη πεποίθηση θα τα καταφέρουμε.